πάρα πολύ ωραία και είμαστε έτοιμες να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο. Είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός, είναι γοητευτικός και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας. Είναι ο Φίλιππος Αβγιανός. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, χαρά. Πώς είστε? Καλά. Πάμε να κάτσουμε, να τα πούμε. Μας λένε τώρα ότι έχετε πάρα πολλά φιλιά από τη Μαρία Λόι που μας βλέπει από Αμερική. Μας έστειλε μήνυμα στο Facebook. Αχα, η Μαρία. Είστε πολύ φίλοι? Είμαστε φίλοι. Ναι. Είμαστε φίλοι. Έχουμε περάσει υπέροχες στιγμές στην Άφακτο με τη Μαρία. Να πω, είναι και νομίζω τόπος καταγωγής της Μαρίας Λόι. Ναι, από εκεί ξεκίνησε αυτός ο δαίμονας, γιατί περί δαίμονα πρόκειται, δεν είναι κανονική γυναίκα η Λόι. Θα φανταστώ ότι έχετε δοκιμάσει την κουζίνα της πολλές φορές, έτσι. Τι κάνετε? Είστε εδώ γιατί κάνετε πρόβα, έτσι, ξεκινήσατε τις πρόβες. Είμαι εδώ γιατί ετοιμάζουμε, Τετάρτη έχουμε πρεμιέρα. Mm-hmm. Πρεμιέρα στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης με αυτό το έργο που έφτιαξε η Μιμή. Και όταν λέμε Μιμή εννοούμε εμείς. Ναι, όλοι την ξέρουμε το μικρό της όνομα. Με αυτό το υπέροχο, την υπέροχη διασκευή που έκανε η Μιμή, μια ιστορική δουλειά πάνω στην Πινελόπη Δέλτα, με αφορμή το βιβλίο της, το Μάγκα, που αγγίζει ένα πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, ακουμπάει το μακεδονικό ζήτημα, ναι, αυτή η υπόθεση. Και είναι μια πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά, με την έννοια πια ότι είναι η κοινή διαπίστωση ότι τα παιδιά μας, η σημερινή νεολαία, δηλαδή οι άνθρωποι που πάνε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και η προηγούμενη γενιά σιγά σιγά ξεχνάνε, φεύγουν, ξεχνιούνται, χάνονται κάποια πράγματα. Και είναι φοβερό να βλέπεις ότι πράγματα που ζούμε σήμερα πονάνε, κοστίζουν και πληρώνουν και συνέπειες, είναι πράγματα που είχαν γραφτεί στις αρχές του αιώνα. Κύριε Ζωγιανέ, θεωρείτε ότι τέτοια ιστορικά έργα σε εποχές που περνάμε, που περνάει τώρα η χώρα μας, που γενικά η εθνική συνείδηση και το εθνικό φρόνημα έχει υποστεί μια κρίση, είναι πιο σημαντικό να γίνουν τέτοια έργα που αφορούν την ιστορία της χώρας μας? Είναι πόσο μάλλον, ναι. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο πια. Δηλαδή, λαός που ξεχνάει την ιστορία του και την ταυτότητά του είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Εάν μιλήσουμε για θεωρίες συνωμοσίας και πούμε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο να εξαφανιστεί αυτός ο τόπος, ας πούμε, νομίζω ότι πάμε καλά. Να ξεχάσει την ιστορία του και το πού κατάγεται, κάπου εκεί αυτό δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Δεν πρέπει να... Δηλαδή, η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι μια μάνα χωρίς τον ομφάλιο λόρο της. Δηλαδή, ποιος τα έκανε όλα αυτά? Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί έχουμε ετοιμάσει κάτι για σας, έτσι για να σας καλωσορίσουμε με μεγάλη αγάπη. Για να σας δω. Είναι από τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς ηθοποιούς στο ευρύ κοινό. Είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς, είναι άντρας παλαιάς σκοπής, έχει πολλές ευαισθησίες, είναι στοργικός πατέρας και έχει πολλές απόψεις τις οποίες δεν φοβάται να εκφράσει με κάθε κόστος. Πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στη ζωή του και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το σημερινό μας καλεσμένο. Ο Φίλιππος Αβγιανός ή αλλιώς Ζούκας γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου στο Πεταλίδι της Καλαμάτας και ανήκει στο ζώδιο του Εγώκερου. Είναι από τους καλλιτέχνες που δεν του αρέσουν οι κλίκες και τα φώτα της δημοσιότητας και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ενώ είναι στο χώρο του θεάτρου πάνω από 30 χρόνια. Το θέατρο με κράτησε ισορροπημένο σε όλη μου τη ζωή. Έτσι έχω γλιτώσει τον ψυχίατρο, την ψυχανάλυση και όλες τις μανίες. Το θέατρο και η γύμνια του ηθοποιού απέναντι στα μάτια των θεατών είναι ένα πολύ σπουδαίο σχολείο αξιοπρέπειας και αισθητικής, είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του. Αγαπάει πολύ τη μαγειρική και τη μουσική. Έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα στο Ελληνικό Οδείο και από το 1976 έως το 1980 δούλευε ως επαγγελματίας μουσικός. Δεν του αρέσει καθόλου η pop μουσική, η λαϊκή pop και το μπουζούκι σε συνδυασμό με drums. Ο έρωτας, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, είναι κινητήριος δύναμη. Όταν είναι ερωτευμένος μπορεί να κινήσει γη και ουρανό ή ακόμη να αλλάξει και χώρα.
Μετά από 4 χρόνια σχέσεις με την εντυπωσιακή Κύπρια δικηγόρο Πολύμνια Λευτέρη, ο Φίλιππος αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και για χάρη της να αφήσει την Ελλάδα και να γίνει μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Η σχέση μου σημαίνει πάρα πολλά για να τα παρατήσω όλα και να έρθω στην Κύπρο. Είναι μια μεγάλη απόφαση για μένα. Μια επανατοποθέτηση αξιών και θέσεων και καθημερινών πρακτικών. Μια σπουδαία κίνηση που έρχεται σε μια στιγμή πολύ σημαντική. Αρκετά όρημη που μπορώ να τραβήξω μια γραμμή και να πω προ και μετά Κύπρου. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 9 Ιουνίου του 2012, ενώ ταυτόχρονα έκαναν και τη βάφτιση της μικρής τους κόρης. Ο Φίλιππος Οφιανός είναι πατέρας τριών παιδιών και όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, είναι ο πιο δύσκολος ρόλος που έχει παίξει ποτέ στη ζωή του. Τα λατρεύει και είναι τα πάντα για τον ίδιο και δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο μακριά τους. Ωστόσο, αν αποφασίσουν όταν μεγαλώσουν να ασχοληθούν με την υποκριτική, τότε θα τα βρουν σκούρα, καθώς θα είναι ο πιο αυστηρός κριτής τους. Κύριε Σοφιανέ, ευχόμαστε να μείνετε πάντα τόσο αληθινός, αυθεντικός και ατόφιος σε έναν χώρο που πραγματικά χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Άναυδος έρχομαι. Σας είδα γελούσα. Τρώμα. Μα τι υπηρεσίες είναι αυτές που έχετε, πού τα έχετε βρει όλα αυτά τα πράγματα. Α, δεν μπορούμε να σας πούμε. Απαπα. Το αρχείο του Μακεδονία TV. Τα σέβη μου. Η Αχίλιο σας παίρνει τα παιδιά σας. Αχίλιος, όχι καθόλου, η φτέρνα. Είδα ότι συγκινηθήκατε, ότι, δηλαδή όταν αναφερθήκαμε στα παιδιά και την αγάπη που τους έχετε, συγκινηθήκατε λίγο. Σκέψου τώρα, τρία παιδιά με τρεις διαφορετικές μανάδες. Είναι λίγο κομπλικέ το πράγμα. Δηλαδή το μοίρασμα, που δεν μπορείς να μοιράσεις, τι να μοιράσεις, δεν μπορείς να πεις 60%, 40%, 30%, 50% και αν αλλάζουν αυτά. Είναι μια ισορροπία δύσκολη, είναι μια και σπουδαία ισορροπία και πολύ βαθιά ανθρώπινη ισορροπία. Αλλά είναι και ένας παράγοντας όμως που σε κρατάει όρθιο, ζωντανό και ενεργό. Δηλαδή μόνο και μόνο η ύπαρξη αυτών των πλασμάτων εμένα μου δίνει ενέργεια μεγατόνων, ας πούμε. Δυσκολευτήκατε μέχρι έτσι να βρείτε την ισορροπία να το διαχειριστείτε αυτό? Δεν χρειάστηκε να εξηγήσετε πολλές φορές κάποια πράγματα τόσο στον εαυτό σας, όσο και στις κατά καιρού συντρόφους σας και σύζυγους σας, μητέρες των παιδιών σας? Όχι, υπάρχουν τα αυτονόητα. Δεν κρύβεις κάτι, είναι όλα σαφή. Ξέρει κανείς με τι έχει να κάνει. Όταν έρχεται κοντά μου, ξέρει με τι έχει να κάνει. Δεν έχω κρύψει ποτέ τίποτα, ούτε έχω πει άλλα ντάλλον. Θα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, με το όνομά τους. Κατά συνέπεια, η αλήθεια είναι ο δρόμος ο πιο ασφαλής πάντα. Στις σχέσεις, στις συνδιαλλαγές μας, στα πάντα μας. Σας έχει κοστίσει η αλήθεια, γιατί είστε και ένας άνθρωπος που λέτε τα πράγματα όπως είναι. Εσύ τι λες, δεν μου έχει κοστίσει. Σε ποιο επίπεδο όμως? Όχι, κοίταξε, πολλά επίπεδα. Δεν είμαι ευχάριστος τύπος γενικά. Δεν είστε? Δεν είμαι ευχάριστος τύπος. Δεν κάνω τους άνθρωπους να περνάνε ευχάριστα. Είστε άνθρωπος όμως που λέτε τις αλήθειες, ναι, δεν είναι? Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη πάντα. Πάντα, σωστά. Δηλαδή, έχω κονταροχτυπηθεί με πολύ μεγαλύτερα αναστήματα από το δικό μου, έχοντας επίγνωση ότι είμαι σε πολύ πιο αδύναμη θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μετατραπώ ποτέ σε αυλοκόλακα του οποιοδήποτε. Όπως επίσης αρνήθηκα και πάτη και πεισματικά στη ζωή μου, δεν δημιούργησα εγώ μια δικιά μου αυλή. Μου κάνανε καλό οι άνθρωποι που μου λέγανε πάντα αλήθεια, όσο σκληρή και αν ήταν αυτή η αλήθεια, και ήταν αυτό που με έκανε καλύτερο και με διόρθωνε και με πήγαινε παρακάτω. Οι άνθρωποι μου λέγανε τι γλυκά, τι ωραία, το χαχαχού, αυτό το τυπικό, τι ωραίο παιδί που είσαι, τι γλυκός που είσαι, τι ωραίος που είσαι, δεν με πήγαν παρακάτω. Δεν προχώρησα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν έτσι στο χώρο της τηλεόρασης και γενικά και στο δικό σας χώρο που έχουν τέτοιους κόλακες? Πιστεύω ότι ο χώρος είναι γεμάτος ανθρώπους που ζει σε μια ψευδή πραγματικότητα, σε μια virtual πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει ένας μικρόκοσμος, ακόμα και ο μικρόκοσμος της τηλεόρασης. Σας άκουγα λιγάκι πριν τι είπε ο Λιάγκας, τι δεν είπε ο Λιάγκας, τι είπε, τι σχολίασε που είπε ο άλλος και δεν είπε ο άλλος. Όλο αυτό το πράγμα, αν πάρεις την απόστασή σου και το δεις λίγο από μακριά, έτσι, και μιλήσουμε για αληθινή ζωή και όχι για αυτή τη ζωή η οποία αναπτύσσεται μέσα στο καντράν μιας οθόνης, είναι απέχει πολύ μακριά. Είναι εύκολο όμως να πες στην παγίδα και να ζεις τη ζωή σου μέσα από αυτό το καντράν της οθόνης?
είναι πολύ βλαμμένο αν το κάνεις αυτό. Δηλαδή είσαι πολύ ανόητος αν το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να στήσεις μια ζωή η οποία έχει να κάνει με 15.000 τεχνικούς γύρω-γύρω, φώτα, κάμερες, διαφημιστικά μηνύματα, υποχρεώσεις, ότι πρέπει στο τάδε λεπτό να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Αυτό είναι μια δουλειά και ένα επάγγελμα το οποίο το κάνει κανείς, έχει το χάρισμα να το κάνει και πρέπει να το κάνει γιατί είναι. Δεν το εφήβραμε το προϊόν εμείς. Έτσι, είναι αναγκαίο. Δηλαδή, λέω, η νοικοκυρά δεν θα πάρει μια ανάσα. Δεν μπορεί να αρχίσει με τις πολιτικές αναλύσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να περάσουμε και λίγο καλά. Να πούμε και καμιά βλακεία να περάσει η ώρα. Αυτό θέλει πώς λένε, ικανότητες για να το κάνει. Δεν το κάνει ο καθένας. Αλλά μην το επεκτείνουμε και το κάνουμε και τρόπο ζωής. Πάντως, δηλαδή, η ζωή σας στην Κύπρο δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, με όλο αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχετε αλλάξει η ζωή. Έχετε πάει εκεί. Ήταν και ο λόγος που πήγα στην Κύπρο. Έτσι. Δηλαδή, η ζωή στην Κύπρο ήταν ένα πολύ μεγάλο restart σε όλα. Αφοσιώθηκα πολύ στη διδασκαλία. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην δραματική σχολή του σατυρικού στην Κύπρο. Που είναι το αγαπημένο μου. Η αγαπημένη μου προπόνηση, η δικιά μου, δηλαδή σαν άνθρωπος του θεάτρου, η επαφή με την πιτσιρικαρία είναι αυτό που με τροφοδοτεί, με ζωογονεί και με κρατάει σε φόρμα θεατρικά. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι όπως είμαστε εμείς το 1960 εδώ, παλιά. Σε αυτούς τους ρυθμούς είναι συντηρητικοί, πάνε στις εκκλησίες, τις Κυριακές, σταυροκοπιούνται, κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι πολύ ωραία, πάρα είναι, πολύ ωραία. Είναι πολύ ζεστή, πολύ ζεστή, πολύ ανθρώπινα πράγματα. Η αποστάση στην Κύπρο είναι της τάξης των 10 λεπτών και είναι σαν ηλίθιος. Σαν τη Θεσσαλονίκη, εδώ, έτσι, κοντά ακριβώς, όλα. Ναι, όλα κοντά αυτό. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς είναι να συνεργάζεστε με την κυρία Ντενίση? Πώς είναι αυτή η συνεργασία και δύο πράγματα, γιατί να έρθει κάποιος να δει αυτή την παράσταση την οποία ετοιμάζετε? Λοιπόν, η συνεργασία με τη Μιμή είναι πάντα μια συγκλονιστική εμπειρία. Έτσι, η Μιμή είναι μια γυναίκα μόνη της, μια γυναίκα μόνη της, και αυτό είναι που της το εκτιμώ και την τιμώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια γυναίκα που έχει διανύσει μια τεράστια πορεία στον χώρο του θεάτρου, όντας ολομόναχη, χωρίς τις πλάτες κανενός, δημιουργώντας πάντα οι ίδια παραγωγές εξαιρετικού επίπεδου, δημιουργώντας παραστάσεις οι οποίες είναι αξιοζήλευτες ταμιακά, αν θέλεις, και ιστορικά ψηλές, και είναι μια γυναίκα η οποία βάλεται διαρκώς από τα μέσα, βάλεται διαρκώς από επιτίδιους, από διάφορους ταγμένους εχθρούς της, οι οποίοι το θεωρούν και ανδρισμό, έτσι, να την πέφτουν σε μια γυναίκα κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό έχει εμένα με εξοργίζει λιγάκι. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά η Μιμή. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή κοιτάει μπροστά και τα αφήνει όλα αυτά, δεν το είδε. Η Μιμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικές γνώσεις, όσες θα ζήλευαν πάρα πολλοί άνθρωποι της δουλειάς μας. Η Μιμή κάνει εξαιρετικές μεταφράσεις που είναι ένα χάρισμα που δεν το έχουν πάρα πολλοί στη δουλειά μας. Έχει και 5-6-7 πτυχία από πίσω πανεπιστημιακά. Είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος που όποιος τη γνωρίζει νομίζω καταλαβαίνει. Είναι μια κυρία. Είναι μια κυρία. Οι κυρίες έχουν αρχίσει και σπανίζουν λιγάκι σε αυτόν τον τόπο. Και καλό θα είναι να τις προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Πείτε μας δύο λόγους γιατί να έρθει κάποιος να δει την παράσταση. Πρώτον, γιατί είναι μια παραγωγή που την έχει φροντίσει οικαστικά η Φωτεινή Δήμου. Σκηνογράφος Κλονδίνου, συγκλονιστική σκηνογράφος, δηλαδή η εικόνα, δεν ξέρω, είναι κρίμα που δεν έχουμε λίγο υλικό, ναι. Αλλά η εικόνα είναι Μπέρκμαν, Φάνηκε Αλέξανδρος, είναι 1910. Πόσο καιρό θα είστε εδώ, γιατί θα είστε για λίγες παραστάσεις, έτσι δεν είναι? Φωτίζει ο Ανδρέας Ομπέλης, είμαστε από την πρεμιέρα την Τετάρτη και η κανονική λήξη των παραστάσεων είναι την Κυριακή. Πού θα βρίσκεστε, στο Μέγαρο Μουσικής? Εάν το Μέγαρο Μουσικής γεμίσει, θα καθίσουμε άλλη μια εβδομάδα. Μακάρι, το ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι θα γεμίσει. Αυτό που θέλω να πω είναι για το Μέγαρο. Να μην δημιουργείται αυτή η τρομοκρατία όταν ο κόσμος ακούει το Μέγαρο, μπορεί να φαντάζει και κανένα εισιτήριο υπέροχο, τρελό, ας πούμε. Έτσι, να πούμε ότι τα εισιτήρια στο Μέγαρο είναι πολύ προσιτά. Ειδικά το εισιτήριο της Πέμπτης είναι γενική είσοδος 12 ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για την Πέμπτη. Και οι κανονικές τιμές των εισιτηρίων είναι 20 και 15, τις οποίες θεωρώ πολύ ανθρώπινες τιμές. Υπάρχει ο Μακαλιάς ο Δημήτρης που παίζει, που είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, η Αλεξάνδρα η Παντελάκη. Υπάρχει μια ιστορία που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια, μέσα από το μυαλό μιας της Πινελόπης Δέλτα. Να σας πω κάτι, θέλω να τα αφήσουμε για να τα δει ο κόσμος όταν θα έρθει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και είμαι σίγουρη ότι θα έρθουν όλοι να το δουν από κοντά. Εγώ
το συστήμα. Κοίταξε, αν σκεφτείς ότι ήταν ο λόγος που ανέβηκα από την Κύπρο για αυτή την υπόθεση. Μεγάλη, ήταν η καλύτερη αφορμή. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη χαρά που μας δώσατε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια. Μεγάλη, και θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Οπωσδήποτε, στην πρεμιέρα.